Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την Πάτρα και το συνάδελφο δημοσιογράφο στο Ionian TV, Γιάννη Πομόνη, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα και το κλίμα. Αρχικά να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη σύνδεση, Γιάννη. Η εικόνα και το κλίμα στην Πάτρα σήμερα είναι τελείως διαφορετική από αυτά τα δεδομένα χθες, όταν μαθαίστηκε και τις πρώτες ώρες, οπότε και οι πατρινοί ειδικά, ειδικότερα οι γείτονες και γενικότερα οι πολίτες εδώ της γύρω περιοχής έμαθαν αυτά τα δεδομένα. Ότι δηλαδή έγινε προσαγωγή, μετατράπηκε σε σύλληψη, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στη μάνα των παιδιών. Κάτι το οποίο μπορεί να ακουγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, όμως πολύ γρήγορα όλοι μιλούσαν για φήμες και στο πίσω μέρος του μυαλού τους σκέφτονταν, ακούν και βλέπουν ότι οι επίσημες αρχές το διώκουν και στην ακραία του εκδοχή ως μια ανθρωποκτονία, λοιπόν, και μάλιστα από έτσι. Πρόθεση. Γιάννη, αυτό και αυτό μόνο που βλέπουμε και αποκαλέσει... εμείς και που παρατηρούμε από την εικόνα είναι ότι το κλίμα έρχεται, όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, σε πλήρη αντιδιαστολή με χθες. Χθες είδαμε ένα εξοργισμένο πλήθος, το οποίο είχε κατακλείσει τους δρόμους γύρω από το σπίτι, το οποίο αποχώρησε τα ξημερώματα. Σήμερα είδαμε κάτι τελείως διαφορετικό από το πρωί. Να πηγαίνει κόσμος να αφήνει λουλούδια έξω από την πόρτα στη μνήμη των τριών παιδιών. Και αν το βλέπετε, στο βάθος, μπροστά από την πόρτα, αυτή την ώρα σιγοκαίνε καντιλάκια, τα οποία έχουν αφήσει πολίτες σε μια κίνηση, πώς μπορεί να το εκφράσει κανείς, ουσιαστικά συναισθηματικής φόρτισης και για να τιμήσουν αυτά τα παιδιά. Γιατί μια ηλικιωμένη είπε όταν άφησε λίγα λουλούδια εδώ το πρωί ότι εδώ ήταν ένα κολαστήριο για αυτά τα τρία παιδιά και ήλθαν να αφήσω λίγα λουλούδια. Συγκινημένοι, βουρκωμένοι. Έχουμε δει πολλούς και νέους ανθρώπους να έρχονται εδώ και να αφήνουν λίγα λουλούδια. Θέλω να αναφέρω ότι αυτή η εικόνα σήμερα σε αντιδιαστολή με τη χθεσινή έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι περισσότεροι οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτό το σπίτι χθες, την ώρα που ο πολλή κόσμο ήταν συγκεντρωμένο εδώ έξω, σήμερα είναι στη Γαδά. Σχεδόν οι περισσότεροι από αυτού είναι η μητέρα τη Ρούλα δηλαδή, είναι η Ρούλα τη Πυρίγκου και βέβαια είναι και η αδερφή τη Ρούλα τη Πυρίγκου. Τα είδαμε αυτά τα άτομα, δηλαδή είδαμε και τη μητέρα τη Ρούλα τη Πυρίγκου και την αδελφή τη, του είδαμε μέσα στο σπίτι. Αυτού του ανθρώπου ζητούσαν να δουν οι εκατοντάδε που είχαν συγκεντρωθεί εδώ έξω από το σπίτι και από τους οποίους ζητούσαν κάτι να ακούσουν. Μια συγγνώμη, μια αντίληψη των πραγμάτων, ότι είχαν υποψιαστεί, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Εντάξει, πάντως, αν μου επιτρέπεις να πω φωναχτά τη σκέψη μου, νομίζω ότι τα δικαστήρια του δρόμου δεν φέρνουν αποτέλεσμα, πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλαδή το να σπεύσεις με ένα κινητό στο χέρι, με πρόθεση ενδεχομένως να προφυλακίσεις, δεν ξέρω πού μπορεί να βοηθήσει όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να πάμε λίγο στα στοιχεία της υπόθεσης και σε ό,τι αφορά τις έρευνες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται επικεντρώνονται μεταξύ άλλων και στο πρόσωπο του Μάνου Δασκαλάκη, σωστά? Προφανώς. Το πιο κοντινό άτομο στη Ρούλα Πυρίγκου, ο πατέρας εξάλλου των παιδιών, σίγουρα ξέρει πολλά. Σίγουρα θα έχει πολλά να πει και οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει πει κιόλας στο προηγούμενο διάστημα. Κάποιοι τον ήθελαν ακόμη και σε συνεννόηση με την αστυνομία, ούτως ώστε να φτάσουν στον πραγματικό ένοχο. Μένει να αποδειχθεί αυτό. Ο δικηγόρος του δηλώνει πως ο Μάνος Δασκαλάκης δεν είναι εξαφανισμένος, γιατί ούτε εμείς μπορούμε να τον εντοπίσουμε σήμερα. Απλά αναμένει να γραφτούν όλα κάτω και κατόπιν των εξελίξεων που θα υπάρχουν και των επίσημων καταθέσεων να τοποθετηθεί σχετικά. Όπως προαναφέραμε λοιπόν, ο πατέρας των τριών παιδιών δεν είναι εξαφανισμένος. Αυτό είπε ο δικηγόρος του, αναμένει και όταν του ζητηθεί προφανώς θα εμφανιστεί για να κάνει τις καταθέσεις του, για να τοποθετηθεί και για αυτή την εξέλιξη και μένει να διαπιστώσουμε κι εμείς πόσα πράγματα γνώριζε ενδεχομένως ή εάν και αυτός έχει πέσει από τα σύννεφα, αν και αυτός είναι σοκαρισμένος με την εξέλιξη αυτή, γιατί το προηγούμενο διάστημα και κάθε φορά που προσπαθούσαμε να πλησιάσουμε είτε τη Ρούλα Πυρίγκου είτε τον ίδιο, οι αντιδράσεις του ήταν ακραίες και θα το ακούσετε αυτό και στην μεγάλη συνέντευξη που έδωσε σε Αθηναϊκό Μέσο Ενημέρωσης, ότι είχε απειβδίσει από την επιμονή
των μέσων ενημέρωσης για την προσωπική ζωή του ζευγαριού. Βοήθησε και εάν όλο αυτό εμπλέκεται με τα τρία παιδιά. Βοήθησε με λίγο, Γιάννη, αν το έχεις διασταυρώσει, ισχύει ότι εργάζεται σε εταιρεία φαρμάκων? Σε εταιρεία ταχυμεταφορικής. Αυτό το οποίο αφορά σε εταιρεία φαρμάκων δεν έχει εξακριβωθεί έως ώρας. Ωστόσο, ελέγχεται και το συγγενικό περιβάλλον. Εάν δηλαδή κάποιο από τα άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος ή ακόμη και ο ίδιος είχαν τη δυνατότητα να συνομιλούν με ανθρώπους ενδεχομένως οι οποίοι εργάζονταν σε φαρμακαποθήκη και μέσω αυτής της οδού να εξασφαλίστηκε η κεταμίνη. Σας είπα και νωρίτερα, μένει να αποδειχθεί ο βαθμός της εμπλοκής κάθε ατόμου. Σίγουρα υπάρχουν καταγραφές, σίγουρα αυτές ανάγονται και σε επίπεδο κινητών τηλεφώνων και κυψελών, οι οποίες ήταν ενεργές συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Υπάρχουν ακόμη και κάμερες οι οποίες έχουν καταγράψει εικόνες από το νοσοκομείο, όπου και η Τζορτζίνα νοσηλεύτηκε και εκεί κατέληξε. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα και να ρηχθεί άπλετο φως και να δέσουν όλα τα στοιχεία, ώστε πλέον να είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος, το οποίο έτσι δείχνει, δεν μπορεί κανείς πλέον να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για έγκλημα, είτε αυτό έγινε εν γνώση, είτε εν αγνία βρέθηκε μια μεγάλη ποσότητα μιας ουσίας, η οποία δεν ήταν καν στη φαρμακευτική αγωγή της Τζορτζίνας, στο αίμα της. Επειδή ακούμε πάρα πολλά τα τελευταία 24 ώρα, αρκετοί ισχυρίζονται ότι στο κάδρο μπαίνει και η υπόθεση της σπιτονικοκυράς, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια πτυχή της υπόθεσης η οποία ενδεχομένως να απασχολήσει πολύ αργότερα, σε δεύτερο χρόνο, σαφέστατα αυτό που προέχει στην παρούσα φάση. Ίσως και σε τρίτο χρόνο, γιατί σε δεύτερο χρόνο προφανώς είναι τα άλλα δύο παιδιά. Έτσι, να ερευνηθούν, προέχει να ερευνηθούν οι θάνατοι και των άλλων δύο παιδιών, σωστά. Ακριβώς είναι τα άλλα δύο παιδιά, είναι η Ήρυδα και η Μαλένα. Και μετά, όλοι οι άνθρωποι την ίδια αξία έχουν και όλες οι υποθέσεις. Θα πρέπει να ξεχνιαστούν, αλλά πολύ αργότερα θα πρέπει να διαπιστωθεί και τι ακριβώς έχει γίνει με τη μητέρα. Είναι κάτι το οποίο και εμείς το ψάχνουμε όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ φαίνεται πως δεν έγινε τυχαία. Το ότι φτάσαμε έως το σημείο αυτό δεν ήλθε επειδή κάποιος είδε κάτι, αλλά επειδή κάποιος μίλησε για κάτι και επειδή δεν σκέφτηκε το «μην μπλέξω». Μην μπλέξω τώρα, επειδή είπα αυτό και αυτό αφήνει να εννοηθεί το άλλο. Το ένα πράγμα φαίνει το άλλο και φαίνεται ότι κάποιος, και οι πληροφορίες μας στέλνουν αυτός ο κάποιος να είναι γιατρός, να μίλησε και να προέρχεται από την Αχαϊκή πρωτεύουσα αυτός ο γιατρός. Θα δούμε. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν για το πώς ξετυλίγεται το κουβάρι, για το πώς κάτι το οποίο θα μπορούσε να περάσει στα ψηλά πλέον εξελίσσεται σε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, δεν έχουμε ξανακαταγράψει, δεν έχουμε ξαναχρειαστεί να διερευνήσουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι σε δεύτερο βαθμό, γιατί οι πρώτοι που πρέπει να το εξακριβώσουν είναι οι δύο οπτικές αρχές. Έτσι, και είναι και πολύ χαρακτηριστικό ότι η υπόθεση της Πάτρας κάνει το γύρο του κόσμου, με τα ξένα μέσα να εκφράζουν του αποτροπιασμό για τα μέχρι τώρα δεδομένα της υπόθεσης. Όλα τα άρθρα σχεδόν αναφέρονται σε αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις της Ρούλας Πισπυρίγκου, στις οποίες τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, ο Μάνος Δασκαλάκης, επέμεναν στην αθωότητά τους. Και βλέπουμε εδώ ενδεικτικά κάποιες αναρτήσεις και κάποια πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο πριν σε αποδεσμεύσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σταθερά συντονισμένοι στους δέκτες μας, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οι οποίες θα είναι ραγδαίες, είναι ήδη ραγδαίες. Φανταστείτε τι έρχεται το επόμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς η Ρούλα Πισπυρίγκου πήρε πρωτομία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Εδώ είμαστε και διαρκώς θα έρχονται πράγματα στην επιφάνεια. Μετά και τις καταθέσεις, είδαμε ότι στη Γαδά μετέβησαν η μητέρα και η αδελφή της Ρούλας Πισπυρίγκου. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε πολλά να ανακοινώνονται το επόμενο διάστημα. Και κάποια στιγμή, ακόμη κι αν κάποιοι έχουν κρατήσει τόσο επίμονα και καλά, θα έλεγε κανείς, σφιχτά και σφαλισμένα τα στόματά τους, κάποια στιγμή θα μιλήσουν. Κάποια στιγμή θα σπάσουν και θα αποδειχθεί τι έχει γίνει. Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύνδεση. Να ευχαριστήσω και το Ionian TV.